Αστέρα πάντα κάθε χρονιά είναι να πηγαίνει όλο και ψηλότερα. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Η περσινή χρονιά, όπως είπατε και εσείς, λίγο έλειψε για να είμαστε στα play-off. Ήρθαμε πρώτοι στα play-out, σε ισοβαθμία βέβαια με τον Πανσεραϊκό. Φέτος ευελπιστούμε να πάμε ακόμα ψηλότερα. Είναι και μια ευκαιρία η φετινή χρονιά και για τον Αστέρα αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες να διεκδικήσουμε ένα ακόμα εισιτήριο ευρωπαϊκό λόγω της κατάκτησης του Conference League από τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη ομάδα ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτή τη θέση που πήρε το ελληνικό ποδόσφαιρο. But okay, every new season is new challenge. We always try to set up our goals high. That will be also and for this season. We try to learn from the previous season what was our mistakes. We try to avoid them and to make better work in the new season. Εντάξει, κατά πρώτο λόγο, επειδή μιλάμε για την πρώτη μέρα ουσιαστικά της προετοιμασίας, να αναμένουμε αρκετές αλλαγές. Θα υπάρχουν σίγουρα 6-7 καινούριες προσθήκες ποδοσφαιριστών. Οπότε, αυτή τη στιγμή είναι λογικό να μην είναι όλοι εδώ πέρα διαθέσιμοι. Είναι ένα 30% μπορούμε να πούμε. Και όσον αφορά τώρα την σεζόν, την νέα σεζόν που ξεκινάει, κάθε νέα σεζόν είναι μια νέα πρόκληση για μας. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε όσο το δυνατόν πιο υψηλούς στόχους. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι, επειδή έχουμε και την παρακαταθήκη της περσινής σεζόν, να πατήσουμε πάνω σε αυτήν και να δούμε ποια είναι τα πράγματα που θα πρέπει να αποφύγουμε, κάποια λάθη δηλαδή τα οποία κάναμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στη σεζόν που έρχεται. It will be a little bit easier to come in this situation to fight for Europe. This is true. But we are aware that the competition for this position will be huge and bigger than last year, for example. So our goal is to reach this position. We know that and some other teams will make the same goal. But we believe that we can make this step forward and to reach this goal. Σίγουρα το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον 5 ευρωπαϊκές θέσεις κάνει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, σε σχέση με 4 όπως ήταν πέρυσι, κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, όχι μόνο για την ομάδα του Αστέρα, και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει τον αντίστοιχο στόχο. Βέβαια, από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός για αυτή τη συγκεκριμένη θέση, γιατί και άλλες ομάδες πλέον θα πιστέψουν ότι είναι πιο εύκολο να φτάσουν στην κατάκτηση της 5ης θέσης παρά της 4ης. Έχοντας αυτό στο μυαλό, εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και θα κερδίσουμε την 5η θέση, που φέτος, όπως είπατε και εσείς, δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.